Ανήσυχοι είναι οι περιβαλλοντολόγοι, έχοντας διαβάσει ένα προσχέδιο που διέρευσε και αφορά το νέο νομοθετικό πακέτο για την Ενεργειακή Ένωση για το 2030 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με αυτό, η Κομισιόν έχει πρόθεση να αφαιρέσει μια διάταξη που τώρα δίνει προτεραιότητα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε σχέση με την ηλεκτρική. Εάν δεν έχουμε αυτόν τον κανόνα, σημαίνει ότι οι διαχειριστές του δικτύου θα μπορούν να βάλουν άλλες τεχνολογίες στο σύστημα, από πυρηνικά, από κάρβουνο, πριν από τις ανανεώσιμες πηγές και δεν θα έχουν πλέον το κίνητρο να αντιμετωπίσουν τα θέματα που εμποδίζουν την ενεργειακή επάρκεια που έχει οριστεί μόλις το 30%. Οι ακτιβιστές από την πλευρά τους φοβούνται ότι αυτό το πακέτο δεν είναι επαρκές για τη μετάβαση σε μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ζητούν μεγαλύτερες φιλοδοξίες με υψηλότερους στόχους στην ενεργειακή επάρκεια. Ζητώντας το 40%, θέλουμε να σωθεί το 1/4 των εκατομμυρίων ζώων από τώρα και μέχρι το 2030, επειδή πρόκειται για πρόληψη των πρόωρων θανάτων που σήμερα προκαλούνται από την κακή ποιότητα του αέρα. Θα δημιουργηθούν παράλληλα εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Η θετική πλευρά και για τους περιβαλλοντολόγους αλλά και για τη βιομηχανία ηλεκτρισμού στην Ευρώπη είναι ότι περισσότεροι πολίτες θα μπορούν να παράγουν, να αποθηκεύουν και να πουλάνε ενέργεια. Αλλά η βιομηχανία ελπίζει ότι θα υπάρχει λιγότερος παρεμβατισμός. Ας μην πάρουμε όλες τις επιδοτήσεις και παρεμβάσεις στην αγορά, αλλά ας ανταγωνιστούμε με τους ηλιακούς πίνακες στην αποτέφρωση, ας ανταγωνιστούμε με δίκτυα και μπαταρίες και ας βρούμε την καλύτερη οικονομική λύση για τους πολίτες. Και αυτό δεν γίνεται στο γραφείο των Βρυξελών, αυτό δεν γίνεται από φορείς χάραξης πολιτικής, αυτό αποφασίζεται στο τέλος της ημέρας από τους καταναλωτές. Η νέα νομοθεσία στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το σεβασμό των κριτηρίων της Συνθήκης του Παρισιού για τη μείωση της μόλυνσης.